Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μία ακόμη εκπομπή με την αγωνίστρια της Ορθοδοξίας και όχι μόνο, του Ελληνισμού και των αρχών που έχουν ξεχαστεί για την ελληνική κοινωνία. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σε προέκταση του θέματος ναρκωτικά, οι κίνδυνοι που διατρέχουμε και όχι μόνον από τους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι είναι ίσως τα εκτελεστικά όργανα αυτών που επιτίθενται στον ελληνισμό, αυτή είναι η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα. Με τον ομιλούντα, ειδικά θα μου επιτραπεί η έκφραση εξαγριωμένο πρώτου νέου φαινομένου, πρώτου νέου τραγικού φαινομένου, να εισβάλλουν πλέον χωρίς καμία θωράκιση στην ελληνική κοινωνία τα ναρκωτικά από τα Σκόπια, από την Τουρκία, από το τρίγωνο του διαβόλου, Σιάμ και λοιπά, από τη Βολιβία, την Νότια Αμερική, την Κολομβία, στη χώρα μας. Αυτή την εκπομπή διαλέξαμε με τη Μαρία Δουράκη να κάνουμε για σας πρωτίστως και μετά και για μας, με όλες τις ευαισθησίες που απαραίτητος πλέον πρέπει να επιδείξουμε μπροστά στη φοβερή επίθεση που δέχεται ο ελληνισμός. Το θέμα ήδη το έχετε παρακολουθήσει και από άλλους σταθμούς σε στοιχεία, σε αναλύσεις για το αν πρέπει ο νόμος, ο Α, ο Β, να ισχύσει, αν πρέπει να υπάρχουν τρόποι αντιμετωπίσεως του φαινομένου σε ό,τι αφορά τον χρήστη, τον έμπορο. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε δει μέχρι στιγμής όλοι αρκετά πάνω στο θέμα και ίσως έχουμε ζαλιστεί και λίγο. Το λέγω αυτό διότι πολλά υπόθηκαν, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι στην ουσία, στην καρδιά του θέματος δεν χτύπησε κανείς μέχρι τώρα. Και δεν το λέγω υπό την έννοια να υποτιμήσω τις προσπάθειες των ανθρώπων που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν επίσης το πρόβλημα, ειλικρινά, των συναδέλφων, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εμείς το αντιλαμβανόμεθα όμως με τον δικό μας τρόπο. Αντιλαμβανόμεθα δηλαδή ότι το έθνος, η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο. Η ελληνική κοινωνία που έμεινε αθωράκιστη, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές αυτό, εδώ και πολλά χρόνια, στην εισαγωγή κάθε κακού προϊόντος, θα το πω έτσι, από το εξωτερικό και ουχή ενός Α, Β, 2, 3, 5, 10 καλών. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε τώρα με την κυρία Δουράκη, δηλαδή, ποιος προωθεί τα ναρκωτικά, ποιος θα κάνει ένδοξα σε αυτόν τον τόπο και θα περάσουμε σε δεύτερο σκέλος τους τρόπους θεραπείας του θέματος. Σημασία έχει να εντοπίσουμε πρώτα πόθεν έσχεν ο κίνδυνος, πόθεν έσχεν το προϊόν και από ποιους υποστηρίζεται. Το λέμε ευθέως. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτό θα είναι το θέμα. Ήδη προλόγησα αρκετά. Έχω την Μαρία Δουράκη, την εκλεκτή μου φίλη και εκλεκτή φίλη της τηλετόρα δίπλα. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία, σας καλησπερίζω και πάλι. Και να μου επιτρέψετε και εμένα να καλησπερίσω με τη σειρά μου τους αγαπητούς τηλεθεατάς και να πω ότι η εκπομπή αυτή, κύριε Ζαφυρακόπουλε, διότι θα ακουστούν πράγματα όντως που θα σοκάρουν, δεν έχει σκοπό να σοκάρει, αλλά έχει σκοπό να αφυπνίσει και να αφυπνίσει συνειδήσεις για να κάνουν αντίσταση και να αντιδράσουν. Να προσθέσω επίσης πριν πάρετε το λόγο ότι πίσω μας έχουμε παιδιά. Διαλέξαμε αυτή τη φωτογραφία από την εφημερίδα Τα Νέα. Είναι η φωτογραφία που προέρχεται από το Λύκειο Καμηνίων. Είναι ο ιατροδικαστής Μπούκης που συνομιλεί με τα παιδιά. Μπορεί να προσέξει ο αναγνώστης πώς παρακολουθούν το θέμα τα παιδιά και αν θέλει, από εκεί και πέρα, αν φαίνεται καθαρά, να δει την αγωνία στο πρόσωπο των παιδιών αυτών. Ναι. Έχουμε όλη ευθύνη
εσείς αγαπητοί φίλοι και εμείς εδώ να το δούμε σωστά το θέμα. Και πέρα από ορισμένες μεθόδους, τις οποίες βλέπουν, και σωστά ίσως τις βλέπουν, ορισμένοι συνάδελφοι, ορισμένοι καλοί, οπωσδήποτε, προασπιστές της κοινωνίας μας, από εκεί και πέρα ακούστε και τη δική μας άποψη. Σας ακούω λοιπόν πρωτίστως εγώ, κυρία Δουράκη, με τους τηλεθεατάς και εν συνεχεία θα προσθέσω ό,τι χρειάζεται στην εκπομπή από τη δική μου πλευρά. Κύριε Ζεφυρακόπουλε, όπως είπαμε και την προηγούμενη και προπροηγούμενη εκπομπή, ότι βάλετε το έθνος πανταχώθεν. Λοιπόν, οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βάλει σκοπό να εξοντώσουν, να αναρκώσουν, να πεθάνουν την νεολαία, την ελληνική, τη φύτρα του ελληνισμού. Λοιπόν, και όχι μόνο την νεολαία του γυμνασίου, αλλά όταν λέμε νεολαία, μιλάμε ότι έχουν χτυπήσει στα δημοτικά σχολεία, παιδιά του δημοτικού. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν, κυκλοφορούν αυτοκόλλητα ναρκωτικά εισαγόμενα, όπου μπαίνουν στα χεράκια των παιδιών, διότι τα παίρνουν για να κολλήσουν στο χεράκι τους να βγει το στρουμφάκι, να βγει ο Ντόναλντ Ντακ, να βγει η Ντέζι, να βγει ο Γκούφι και όλα αυτά. Και μέσα λοιπόν στη στάμπα αυτή που διαγράφεται στο χέρι των παιδιών των μικρών, έτσι, διεισδύει το ναρκωτικό υποδόρια. Αυτό λέγεται crack, το καινούριο ναρκωτικό που κάνει θράψη στα παιδάκια, στους μπόμπιρες ας πούμε των σχολείων, στη φύτρα όλων των εθνών. Και πόσο μάλλον του ελληνισμού, που αν το πάρουμε και πληθυσμιακά το θέμα, αριθμητικά, είμαστε πάρα πολύ ολίγοι. Λοιπόν, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατακόρυβα σε βαθμό τραγικό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε περιθώρια. Ναι, μονάχα να προσθέσω ότι για την περίπτωση του κρακ έχουν υπάρξει στο παρελθόν πάμπολες καταγγελίες ότι έρχονται με επιστολές, έρχονται με αυτοκόλλητα, έρχονται με κάθε τρόπο μέσα στη χώρα μας. Υπήρξαν ορισμένα επιτεύγματα από την πλευρά της διώξεως ναρκωτικών. Το λέγω αυτό εις τιμήν του πρώην Γενικού Διευθυντού της Ασφαλείας, του κ. Αποστολοπούλου, ο οποίος έκανε πολλές προσπάθειες πάνω στο θέμα και είναι πραγματικά αξιέπαινος ο άνθρωπος αυτός, και από τη δική μου σκοπιά θα δηλώσω είναι κρίμα ότι απομακρύνθηκε από αυτό το πόστο για κομματικούς προφανώς λόγους, αλλά αυτό δεν με απασχολεί στην παρούσα στιγμή. Λέγω ότι είναι κρίμα που έφυγε ο άνθρωπος αυτός από το πόστο στο οποίο είχε αποδώσει τα μέγιστα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει. Το ζήτημα είναι ότι για τα κράκ ειδικώς υπάρχει ο ύπουλος τρόπος, αγαπητοί φίλοι, να εισέρχονται στο σπίτι μας, στο σχολείο μας, να εισέρχονται με τον τρόπο του αυτοκόλλητου, με τον τρόπο της επιστολής, και μπορώ να πω ότι είναι το πιο δύσκολος τομέας προς αντιμετώπιση. Μάλιστα. Διότι είναι το χημικό αυτό παρασκεύασμα το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και στην κόλλα ενός, όπως είπατε, αυτοκόλλητου, στον Ντόναλντ Ντακ δηλαδή, επάνω. Ναι. Και να προδιατεθεί το νέο παιδί πάνω στο ναρκωτικό χωρίς να το καταλάβει. Μα γι' αυτό τα παιδιά φαντάζονται, ας πούμε, όταν έλκονται από τον Γκούφι, όταν έλκονται από τους ήρωες όλους αυτούς που λάμπουν στα μάτια τους και πάρουν τα αυτοκόλλητα. Γι' αυτό αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά οι σκοτεινές δυνάμεις πώς θα έλξουν τα παιδιά και πώς θα τα πάρουν αυτά. Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν, εδώ πέρα δεν πρόκειται περί εμπορίας ναρκωτικών, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Εδώ βλέπουμε μια γενοκτονία να συντελείται εις βάρος των εθνών και ειδικά της Ελλάδος. Λοιπόν, διότι η χώρα μας ήταν καθαρότατη και δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες και με ναρκωτικά. Στη Χάση και στη Φέξη διαβάζαμε σε κάποια εφημερίδα, πιάσαν έναν χασισέμπορα, πιάσαν έναν που έκανε χρήστη, ναι, ας πούμε, χρήση χασίς κλπ. Εδώ πέρα τώρα ανοίγουμε όλα τα βιβλία, όλα τα περιοδικά, όλες τις εφημερίδες, στον κίτρινο τύπο, και όχι μόνο επί καθημερινής βάσεως υπάρχουν, ας πούμε, θύματα, χρήστες, αλλά εδώ πέρα οι χρήστες δεν είναι μιας κάποιας ηλικίας όπως εσείς και εγώ. Εδώ πέρα οι χρήστες είναι παιδάκια, είναι βρέφη, είναι παιδιά με σύρυγγες σε δημοτικά σχολεία, στα προάβλια. Πηγαίνουν οι έμποροι, δηλαδή επισκοπού, να εκφυλίσουν, διότι τι είδους το παιδάκι που θα βρει τα χρήματα για να αγοράσει το ναρκωτικό, σας ρωτάω. Λοιπόν, να πω κυρία Δουράκη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι πέραν του αυτοκόλλητου, το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όχι βέβαια. Το επιστολόχαρτο έχουν συλληφθεί επανειλημμένως ποσότητες κρακ, οι οποίες εισήλθαν στη χώρα μας με τον τρόπο που προείπαμε. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Να πω, συγγνώμη. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Μου λέτε
παίρνονται ποσότητες και κρατούνται. Δηλαδή τα ανακαλύπτει η ασφάλεια, τις ποσότητες αυτές και κατακρατούνται στην ασφάλεια. Εγώ δεν έχω ακούσει, ούτε έχω δει μέχρι σήμερα, η ασφάλεια να έχει κάνει, ας πούμε, να φωνάξει την κοινή γνώμη, να φωνάξει τους δημοσιογράφους, να φωνάξει όλους και να πούνε ότι έχουμε 8 τόνους ηρωίνη ήχασης, τους καίμε όλους. 15, τις προάλλες κάψανε 8 και τα υπόλοιπα πού πήγανε. Πού πήγανε, η διακίνηση. Τι γίνονται αυτοί οι τόνοι. Έχω την εντύπωση πως επί του προκειμένου υπάρχει έλεγχος. Ότι αυτοί οι τόνοι πού πηγαίνουν. Κυρία Δουράκη, υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος επί άλλου θέματος προφανώς. Ναι, θέλετε ναι. να αναφερθείτε και να το πούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι δεν έχουμε μόνο την εισαγωγή κοκαίνης, χασίς, την κατώτερη μορφή ναρκωτικού αμέσως μετά την κοκαίνη, την ηρωίνη, τα κράκ, τα χημικά, όλων των ειδών τα ναρκωτικά. Βαρβιτουρικά, χαπάκια. Έχουμε και την διαφήμιση και προβολή ανενδιάστος πλέον, έτσι, χωρίς έτσι. Την παρέμβαση του κράτους. Ούτε η εισαγγελία δεν κινείται καθόλου. Η εισαγγελία, ο κρατικός μηχανισμός και η δικαιοσύνη, δηλαδή και η δικαστική λειτουργία, δεν κινείται κανένας, κύριε Ζαφυρακόπουλε, σας το λέω. Πρόσφατο έχουμε το παράδειγμα. Το παράδειγμα το δικό, το δικό σας, των μηνύσεων, τις οποίες μηνύσεις και μία συγκεκριμένη, για μία συγκεκριμένη θα μιλήσω τώρα, επειδή αφορά σε ναρκωτικά, κάνατε μία μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για το περιοδικό, αν δεν κάνω λάθος, Colt. Το οποίο είχε πρώτο θέμα, τι είχε, κυρία Δουράκη? Την κόκα. Κοκαίνη. Και τι έλεγε, το πρώτο θέμα. Εδώ τώρα θα το δείξουμε αυτό, για να μην σοκαριστεί ο κόσμος. Θα διαβαστεί το κείμενο αυτούσιος έχει. Και προετοιμάζουμε τον κόσμο για να μην σοκαριστεί. Αυτά δεν είναι και λόγια. Δεν θέλουμε να το, να το βγάλουμε, αλλά μας αναγκάζουν τα πράγματα για να προφυλαχθεί ο κόσμος. Είχαμε 10 θανάτους παιδιών πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, this is cocaine speaking. Παρακαλώ. Εδώ ομιλεί η κοκαίνη. Ομιλεί η κοκαίνη. Δείξτε ένα έτσι κοντινό. Και παρακάτω που κρατάει το σωληνάκι, από λίγο πιο κάτω να πάει η κάμερα. Είναι το περιοδικό Colt, επεξηγούμε. Πώς σνιφάρει ο κύριος αυτός. Σνιφάρω σημαίνει ρουφάω την κοκαίνη, στην λέξη των κοκαϊνομανών. Κυρία Δουράκη, επειδή δεν αντιλαμβάνομαι περί τίνος ακριβώς πρόκειται, τι παριστάνει αυτό ακριβώς? Η Λευκή Βασίλισσα, έτσι την αποκαλούν. Ναι, και τι είναι τα εδώ πέρα, τι, λοιπόν, τι είναι εδώ. Είναι κάποιος χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σωληνάκι, δηλαδή δια του τρόπου αυτού. Ένας άλλος χρησιμοποιεί δεκαδόλαρο. Το βάζει, κυρία μου. Όχι, το βάζει, το έχει κάτω, απλωμένο σε ένα τραπέζι. Στη δεξιά εικόνα που λέει στις κοκαίνες. Ναι, ναι, μάλιστα. Εκεί λοιπόν το βάζει και σιγά σιγά γίνεται η αναρρόφηση, δηλαδή, με το σωληνάκι αυτό. Άλλος το χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο. Συνήθως λέει στην Αμερική τη βάζουν σε δεκαδόλαρα για γούρι. Δεκαδόλαρο μέσα σε κοκαίνη και τη σνιφάρουν για γούρι. Το σνιφάρω πάλι εξηγήστε. Το σνιφάρω σημαίνει ρουφάω για τους χρήστες, δηλαδή είναι η γλώσσα των ναρκωμανών. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε το κείμενο. Να δούμε και το απέξω το εξώφυλλο, ναι, σας παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε, και τη γράφει επάνω. Ορίστε, παρακαλώ. Είναι το περιοδικό Colt. Ναι, δείξτε. Κατεβάστε πιο κάτω, κατεβάστε να φανεί πιο κάτω η λεζάντα. Ναι, κόκα. Πιο κάτω ακόμη. Πιο κάτω, ναι. Κόκα, από κάτω, και το λέει εγγλέζικα, θα δούμε πιο κάτω. Ανεβάστε το ακόμη, πιο πάνω ναι. ακόμη, έτσι. I have got it, τι λέει από κάτω. Λοιπόν, I've got under my skin. Το έχω κάτω από το δέρμα μου, κάτω από το δέρμα μου το έχω. Δηλαδή, την κόκα την έχω μέσα στο είναι μου, στο δέρμα μου, δηλαδή. Την παρουσιάζει και την προβάλλει το περιοδικό κατά τέτοιον τρόπο που όποιος το διαβάσει αυτό, φανταστείτε τώρα, το διαβάζουμε εμείς και μας σοκάρει. Να το διαβάσει ένα παιδάκι, αυτά μέσα τις σελίδες όλες, σε αυτά που δηλώνουν κατά καιρούς επώνυμοι και ανώνυμοι, γιατί έχει και συνεντεύξεις μέσα επωνύμων και ανωνύμων, το πώς την εκθιάζουν και την προβάλλουν την κόκα, την κοκαίνη. Από λοιπόν, πότε είναι το περιοδικό αυτό? Αυτό το περιοδικό είναι τον Τεύχος 15, έτσι, πρέπει να είναι, νομίζω, Φλεβάρης ήτανε, τι ήτανε. Στον Φλεβάρι νομίζω ναι, είναι. Ναι, Φεβρουάριος πρέπει να ήτανε.
ή Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Μάλλον Φεβρουάριο. Νομίζω είναι 15 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, Φεβρουάριο. Κυρία Δουράκη, επί του προκειμένου έχετε κάνει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Έτσι, ναι, ναι, βεβαίως. Και στα δύο αυτά περιοδικά. Ο κύριος εισαγγελέας. Τα είδε, τα πήρε και τα δύο περιοδικά. Όταν πήγατε και για το Μάρτιο. Προσωπικά. Τα δύο περιοδικά και μου λέει και αφού τα έχετε αναφέρει, λέω παρακαλώ σας αφήνω και τα δύο περιοδικά, διότι έχετε παιδιά, λέω κύριε εισαγγελέα, και μπορεί. Και μάλιστα αποτάνθηκα σε δύο εισαγγελείς. Μπορεί. Τα παιδιά σας κάποια στιγμή να τα χτυπήσει. Σε ποιους εισαγγελείς μπορείτε να θυμηθείτε, σε ποιους έχετε αποτανθεί? Νομίζω λεγόταν Καλιοκώστας ή Καλιοκώστας. Καλιοκώστας πρέπει να λεγόταν ο εισαγγελέας αυτός. Ποιοι Μελιωδικών. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, ο κύριος εισαγγελέας σας απήντησε έκτοτε. Και μου είπε, θα σας απαντήσω, μείνετε ήσυχη κυρία μου, θα επιληφθώ τις υποθέσεις. Λέω, προσέξτε, διότι πολλοί μου το έχουν πει αυτό και ξαφνικά μπήκε στο σιρτάρι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε. Θέλετε να αντιχρεωθείτε ή δεν θέλετε να αντιχρεωθείτε την υπόθεση? Μου λέει, αστειεύεστε? Και βεβαίως θα αντιχρεωθούμε την υπόθεση. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του κυρίου εισαγγελέως. Αγνοείται η τύχη του. Αυτό βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν πρώτη στο καθήκον του ιδίου του εισαγγελέως και ναι. Γενικά της δικαστικής αρχής, αλλά ειδικά της εισαγγελικής μιλάω τώρα. Βέβαια. Ότι θα μπορούσε αυτό το θέμα να μην έχετε πάει εσείς, αλλά να το έχει πια πάρει αυτό το επαγγέλματο. Από το να πάρει δηλαδή ο εισαγγελέας ένα δημοσίευμα που ενδεχομένως έχει γράψει ένα δημοσιογράφος και έχει γράψει μία κουβέντα παραπάνω σε ένα κείμενο, και εκεί γίνεται αυτό το επαγγέλματο μία μήνυση. Πολύ περισσότερο έπρεπε να έχει λάβει υπόψη του κάτι τέτοιο που προσβάλλει ευθέως την ελληνική κοινωνία και δεν την προσβάλλει κατά έννοια θυγής, την προσβάλλει εις βάθος. Ενώ σε μέγεθος διαφθοράς, φθοράς, ναι. Και ιδίως για τα παιδιά μας. Πέραν όλων αυτών λοιπόν, εσείς αναφέρετε ότι δεν έχετε απάντηση. Όχι, καμία. Μάλιστα, ούτε για το Μαξ που έβριζε ο Αποδητηριάκιας, τον Ιησού Χριστό στον Πελόστρωμο, κάτι τέτοιο. Τρόφιμος εικόνα ανοχής, για να μην αναφερθούμε στην πιο σκληρή λέξη. Μάλιστα. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως αυτό. Ναι, συνεχίζουμε, ναι. Για την κοκαίνη, λοιπόν, και τα ναρκωτικά. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέγει εδώ πώς το παρουσιάζει. Το περιοδικό Κόλτ, επαναλαμβάνω. Για να εθίσει, να δώσει ένα ερέθισμα στα παιδιά που θα το διαβάσει, ότι η κοκαίνη, θα αναφερθούμε και στην Coca-Cola παρακάτω, η κοκαίνη είναι το σπουδαιότερο ναρκωτικό που εθίζει και διεγείρει τα εγκεφαλικά κύτταρα, τα κέντρα της ειδονής του εγκεφάλου και όλα αυτά. Αλλά με μία αργό, κυρία Ζαφυρακόπουλε, η οποία τα περιοδικά αυτά, λάβετε υπόψη σας, περνούν και την συγκεκριμένη γλώσσα την οποία μιλάει σήμερα όλη η νεολαία. Μιλάει την γλώσσα των περιοδικών η νεολαία. Ακριβώς. Δυστυχώς. Ναι. Και μάλιστα οι κύριοι αυτοί μας λέγουν ένα λεπτό, νέα ήθη λέει, όσο περισσότερο ανησυχούν οι ψόφοι για την κατάντια της γλώσσας, εμείς που ανησυχούμε για την κατάντια της γλώσσας, είμαστε οι ψόφοι εμείς. Ναι, τόσο πιο υγιής γλώσσα είναι. Καταλάβατε. Δεύτερον, είναι καλύτερη δηλαδή η γλώσσα του πολιτικού ρεπορτάζ από το φαν της πιάτσας. Δηλαδή το φαν της πιάτσας είναι καλύτερη. Τι είναι το φαν, κυρία Δουράκη, το φαν της πιάτσας? Το φαν είναι το σύγχρονο, δηλαδή αυτό που υιοθετούν οι νεολαίοι, η νέα γενιά δηλαδή. Αυτό είναι το φαν της πιάτσας. Την γλώσσα έχουμε της νεολαίας. Έχουμε και κάτι άλλο εδώ. Λοιπόν, θα να... το δείξουμε και αυτό. Τρίτον, άμα αρχίσουν να μιλάνε στα σύριαλ όπως την πιάτσα, σημαίνει ότι η πιάτσα ήδη βρίσκεται αλλού. Νέα γλώσσα λέει λοιπόν. Από εκεί και μετά, όταν προβάλλουμε, παρακαλώ δείξτε και αυτό για τη νέα γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα τα καινούρια της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, να τα δουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, αυτά διαθέτουν. Όλο μαζί να το δείξει, παρακαλώ, καταρχήν, ολόκληρο. Και μετά θα το δείξουμε μονομένως. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, να δείξουμε και την εικόνα από εδώ, αυτό το έσχος το οποίο είναι, το καταγγέλουμε προς Θεού, δεν το επιδεικνύουμε, ναι, το από την άλλη μεριά. Έτσι δείξτε να φάνει... μόνον αυτό, το δεξί δείξτε μόνον, να πιάσει όλη η οθόνη τη δεξιά φωτογραφία, αυτή είναι εδώ, που είναι το ζευγάρι. Στην όχι άλλη, αυτό, την άλλη αυτό. Αντιστοίχως. Την όχι εικόνα αυτό, να αυτή, δείξετε, αυτό. Την εικόνα να δείξετε έτσι, ναι. Ακριβώς. Δείξτε. Σας ευχαριστούμε, πολύ καλά, αυτό δείχνετε. Σας ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Και πιο κάτω, λίγο. Να τη δουν ολόκληρη. Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Και τι διαφημίζει και τι περνάει στις νεολαίες των εθνών. Και δεν περνάει μόνο λοιπόν, από αυτό το περιοδικό. Όχι μόνο, τώρα δείχνουμε σημειωτέρων το περιοδικό Max, το Max, τελευταίο, έτσι. Το τελευταίο δεν περιοδικό είναι. Max. Το τελευταίο, το κυκλοφορών, αυτή την εβδομάδα. Το οποίο λέει νέα ήθη, νέα γλώσσα, νέες πλάκες. Λοιπόν, αυτό το είδαμε. Τώρα θα ακούσουμε τη συγκεκριμένη διάλεκτο έτσι.
αυτή που μιλάει για την κοκαίνη και πώς εκθιάζεται στα παιδιά μας η κοκαίνη. Λέει λοιπόν την ώρα που κάνει χρήση ο χρήστης. Συγγνώμη. Η λαχανιασμένη ανάσα ρουφάει με βουλιμία τη λαμπερή σκόνη. Τώρα... Ακούστε διαφήμιση, συγγνώμη κυρία Δουράκη που παρεμβαίνω. Είναι, αυτό είναι διαφήμιση. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Θα το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τώρα με αυτά που θα ακούσουν. Δηλαδή να δείτε πώς τους το περνάει. Διότι αν ήθελε να καυτηριάσει το περιοδικό αυτό την κοκαίνη και τους εμπόρους ναρκωτικών και τα ίδια τα ναρκωτικά, τα αυτά καθεαυτά, θα είχε διαφορετική γλώσσα. Δεν θα είχε αυτή τη γλώσσα που θα ακούσουμε παρακάτω. Λοιπόν. Μα δεν τον καταδικάζει και πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, η λαχανιασμένη ανάσα ρουφάει με βουλιμία τη λαμπερή σκόνη. Τώρα απλά πρέπει να περιμένω. Σε 5 λεπτά το πολύ, 1/4, θα συμβεί το θαύμα. Σίγουρο σαν το θάνατο. Θρασί σαν τη ζωή. Αίσθηση μοναδική και αναπάντεχη. Διαφορετική από τη φυσική πορεία των πραγμάτων, στέλνει στο διάολο τη μελαγχολία. Ακούτε εδώ, εδώ να σταθούμε. Ναι, ναι. Στέλνει στο διάολο τη μελαγχολία. Τα μάτια σπινθυροβολούν και οι κόρες διαστέλλονται, ξερνώντας γοητεία. Το στόμα χλωμιάζει. Εφορία, ειδονή και έρωτας συνυπάρχουν. Είναι τα παρεπόμενα. Μάλιστα. Σε ένα ξέφρενο χορό συνυπάρχουν όλα αυτά. Και λέει τώρα η κυρία που κάνει τη χρήση, είμαι ευτυχισμένη, σίγουρα κα, αυτό δεν μπορώ να το αναφέρω. Δεν μπορούμε να πούμε, να σίγουρα ευτυχισμένη σεξουαλικά θέλει σεξουαλικά να πει. Θέλει να πει. Η λέξη σκα, ξέρετε τι υπονοεί. Σίγουρα λοιπόν κα, ναρκωτικό δεν είναι, σήμερα τη σνιφάρω εδώ, και αύριο είμαι στη φυλακή, στη Λατινική Αμερική. Μήπως έχασα το δρόμο της επιστροφής, λέει το κείμενο. Όταν λοιπόν εδώ θα σταθούμε, κύριε Ζαφυρακόπουλε, στο θέμα ότι διαστέλλονται οι κόρες ξερνώντας γοητεία, το δε στόμα χλωμιάζει και αισθάνεσαι φορεία, ειδονή και έρωτα. Λοιπόν, όταν τα παιδιά μας διαβάζουν ότι με το να σνιφάρουν την κοκαίνη θα μεταφερθούν σε κόσμους παραδεισένιους και ουράνιους, έτσι όπως την παρουσιάζουν εδώ μέσα, και θα συνυπάρχει η εφορία, θα είναι χαρούμενα, θα νιώθουν ειδονή και θα ερωτεύονται, έτσι δεν θα κουράζονται ποτέ, θα κάνουν δουλειές, θα είναι δηλαδή πολύ χάι, στα χάι τους, στα επάνω τους. Λοιπόν, και ότι στέλνει στο διάολο τη μελαγχολία, προσέξτε, γιατί η σημερινή εποχή μας, όπως καταλαβαίνετε, έχει τα προβλήματά της βεβαίως. Της μελαγχολίας. Εποχή ναι, ναι, του θανάτου. Λοιπόν, όταν τα διαβάζουν τα παιδιά μας όλα αυτά, έτσι, και ξαφνικά, εδώ πέρα, διαβάζουμε ότι η κόκα είναι το ποτό του χρηματιστηρίου. Έτσι. Το νέκταρ των παιδιών, η κόκα. Και η κοκαίνη βεβαίως. Τα λέει αυτά, σε ποιο περιοδικό είπαμε. Εδώ λοιπόν, στο Κολτ. Το επαναλαμβάνω. Γυρίσαμε στο Κολτ. Στο περιοδικό Κολτ. Μπορείς λοιπόν. Θα ήθελα να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα. Βεβαίως ναι, αυτά τα αποσπάσματα ναι, πρέπει να διαβάσω. Λοιπόν, μπορείς να την καπνίσεις, λέει, μπορείς να την σνιφάρεις ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, όπως γουστάρεις. Με το κάπνισμα όμως, για τους καπνίζοντες μιλάει, έρχεται πιο ήρεμα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι μπαμ και κάτω. Τρως ένα χαστούκι και τρελαίνεσαι. Όταν υπάρχει αρκετή, την απλώνει στα ούλα και είναι αίσθηση πολυτέλειας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέει ότι μέσα από την κοκαίνη μπορείς να μεταφερθείς και να αισθανθείς εμπειρίες πολλαπλές και ποικίλες. Λοιπόν, όταν τα παιδιά διαβάζουν εδώ και λένε ότι είναι το νέκταρ των επιτυχημένων η κόκα. Μάλιστα. Εδώ, το νέκταρ των επιτυχημένων. Λοιπόν, ένα σνιφάκι λέει σε στέλνει στον 7ο ουρανό. Ακούτε. Λοιπόν, προκειμένου να πάνε τα παιδιά στον 7ο ουρανό και να γυρίσουνε, και αφού διαβάζουν ότι οι χρήστες είναι ο Μάικλ Τζάκσον, η Μαντόνα, όλοι αυτοί οι γκλάμουρους, οι μεγάλοι ροκστάρ. Μην αναφέρετε αυτό το πορνίδιο, μην μου το αναφέρετε. Λοιπόν, παρακαλώ, πρέπει να το αναφέρουμε. Όχι γιατί... με την επωνυμία την οποία είπατε, όχι τίποτα. Αυτή λοιπόν, που χρησιμοποιεί το όνομα της Παναγίας, να λέτε. Λοιπόν, έτσι ναι.
Αυτή λοιπόν η κυρία που έχει κάνει και οι διάφοροι περιθωριακοί, εντός εισαγωγικών δηλαδή, κύριοι και κυρίες, αυτούς λοιπόν που το σύστημα αυτό το εκφυλισμένο, το σαθρό, το σάπιο, τους πατρονάρει και τους προβάλλει ως μίμηση, ως μοντέλα μιμήσεως, ας πούμε, στις νεολαίες, είναι σκόπιμα τα κάνουν αυτά. Για να μιμούνται τα παιδιά μας όλους αυτούς, να συνυφάρουν, να μιμούνται, να ανεβαίνουν στις σκηνές, να κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνουν και αυτοί και τελικώς να είναι εξαρτώμενοι και κατευθυνόμενοι. Λοιπόν, παρακάτω λέει: λάτρης της κόκας όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, κατευθείαν προβολή, κατευθείαν δηλαδή. Κατευθείαν προβολή, ναι. Λάτρης της όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το περιοδικό, να επαναλαμβάνουμε όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, για το περιοδικό Colt. Μάλιστα. Ναι, κυκλοφορεί στα περίπτερα, μπαίνει στα σπίτια σας και αυτό και άλλα πολλά. Έχει κάνει αναφορές, αγαπητοί φίλοι, η κυρία Δουράκη, δύο αναφορές και άλλες παραστάσεις σε αρμόδια όργανα του κράτους, μεταξύ των οποίων και στον εισαγγελέα για το θέμα της κόκας, και είπε ότι θα επιληφθεί του θέματος. Τα θέματα αυτά βεβαίως μπορεί να τα έχει βάλει στη σειρά ο κύριος εισαγγελέας να τα εξετάσει, μπορεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τα παρακολουθεί και έχει καθήκον να τα παρακολουθεί, μπορεί η κυβέρνηση, η ίδια αυτή και οι προηγούμενοι και όλες οι κυβερνήσεις να τα παρακολουθούν. Ένα είναι βέβαιο, ότι η προβολή είτε δι' αυτού του περιοδικού είτε από άλλα, τα οποία κυκλοφορούν με φανταχτερά εξώφυλλα. Και γράψανε προχθές το περίφημο, δεν θα μπορέσω να το πω, ας κάνουμε έρωτα, θα το κάνω πολύ απλά. Θα το πω στα αγγλικά, let's fuck. Όποιος ξέρει αγγλικά, ναι, ας καταλάβει ήταν τι σημαίνει. Το περιοδικό, το Max της προηγουμένης εβδομάδας. Μάλιστα. Το έχουμε λοιπόν, το έχουμε εδώ νομίζω, το έχω το φέρει εδώ. Και αυτό. Για ναι, δείξτε το, ξέρω, και αυτό, ξέρω, αν το έχετε, το, αν το έχετε, γιατί έχουμε πήξει εδώ από τέτοια. Θα, θα τα δείξουμε σε άλλα περιοδικά. Έχουμε, όχι, την επόμενη Παρασκευή. Κάντε ένα διάλειμμα, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, δείχτε και κάτι άλλο. Πριν προχωρήσουμε, θα σας αναδείξουμε την εικόνα της περασμένης εκπομπής που είχε το φλάστο συγκεκριμένο το σημερινό, που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Τον κύριο Γρηγόρη Βαλιανάτο, διότι λάβετε υπόψη σας, κύριε Ζαφυρακόπουλε, ότι τα ναρκωτικά πάνε πακέτο με το πεζοδρομιακό σεξ, τη βία και το έγκλημα. Και την ομοφιλοφιλία. Και την ομοφιλοφιλία πακέτο. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ομοφιλοφίλων, κύριος Γρηγόρης Βαλιανάτος, παρακαλώ να τον ξαναδούμε. Τον προβάλλει δεόντως και αρκούντος το φλας. Το φλας, κοιτάξτε είναι εδώ. Είναι αυτή η υπόθεση την οποία καταγγείλαμε την προηγούμενη φορά και θα πούμε για μία ακόμη φορά ότι ο κύριος αυτός υπήρξε αρμόδιος επιθεμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν σύμβουλος του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου για ένα διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Για όνομα του Θεού! Ναι. Και όχι μόνο. Έχετε παλικάρια σπίτι σας. Ιδού τι τα διδάσκει το περιοδικό Φλας και ο κύριος Βαλιανάτος, ο οποίος δεόντος και αρκούντος βγαίνει και στην τηλεόραση και μας κάνει μαθήματα πανιδονισμού με κάποιους άλλους κυρίους. Λοιπόν, και όχι να μην μόνο, πούμε γιατί πρόκειται και περί συναδέλφων. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Ζεφυρακόπουλε, εδώ βλέπουμε σκόπιμα μία προβολή του ομοφιλόφιλου αυτού, ο οποίος πατρονάρεται από όλο τον τύπο και τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Δυστυχώς και από εφημερίδες και από έγκυρες. Και από όλα τα κανάλια. Και από έγκυρες εφημερίδες. Και από όλα τα κανάλια. Έχουμε διαβάσει πελώριες συνεντεύξεις, λοιπόν, θέλοντας και εμείς του κυρίου Βαλιανάτου. Έτσι. Για να καταλάβουμε πώς πρέπει να ανεχόμαστε αυτό το θέμα και πώς πρέπει να συμμετέχουμε από ένα σημείο αυτό, και μετά. Αλλά μας λέει και ο κύριος αυτός ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε δηλαδή την ομοφιλοφιλία και να τη θεωρήσουμε σαν κάτι το φυσιολογικό. Διότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Και εδώ, εγώ ανέτρεξα στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα κάποιος φίλος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και τον γιο του και εκείνον, τον κύριο Σταμάτη Κούλουθρο και τον Κωνσταντίνο Κούλουθρο, οι οποίοι όντως δηλαδή κόφτονται πολύ για τα θέματα αυτά και τους παρεκάλεσα να με βοηθήσουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ολομόναχοι δεν μπορώ να κάνω, να συλλέξω τα στοιχεία. Λοιπόν, θα βοηθούμε εμείς, κυρία Δουράκη. Και ήδη έχουν ευαισθητοποιηθεί οι πολλοί τηλεθεατές και έρχονται στην τηλετόρα και μου φέρνουν συνέχεια στοιχεία. Θα ευαισθητοποιηθούμε εμείς, έτσι, εδώ, είμαστε ευαισθητοποιημένοι, συγγνώμη, και από εκεί και πέρα να θυμόσαστε πως η τηλετόρα κάστανα δεν χαρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκαλύψεως κανενός κερατά αυτό που θέλει να χτυπήσει την ελληνική οικογένεια. Αυτό το καταλαβαίνω. Ό,τι και να γίνει. Και κατανοώ την ευαισθησία σας και τη συγκίνησή σας, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε άλλωστε. Γνωρίζω ότι το κανάλι αυτό
τρέφει ιδιαίτερη ευαισθησία για την οικογένεια, για την Ορθοδοξία, για τα πάτρια, για τα εδάφη μας, για την Ελλάδα, για το έθνος μας κλπ. Λοιπόν, είναι το μοναδικό κανάλι που επιτρέπει να θίγονται τα θέματα αυτά. Οι άλλοι τα διακομωδούν τα θέματα αυτά. Θέλουμε λοιπόν τώρα να πούμε για τον κύριο Γρηγόρη Βαλιανάτο ότι την χάνει μεγάλης προβολής από όλα τα κανάλια, μα από όλα τα κανάλια, από τον τύπο, από τις εφημερίδες κλπ, ώστε τα παιδιά μας να τον βλέπουν ως Θεό, να τον βλέπουν σαν κάτι το φυσιολογικό, σου λέει, αφού τον αποδέχονται οι τάξεις οι συγκεκριμένες, το ίδιο το επίσημο κράτος. Τον βάζουν δίπλα στο Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Τον βάζουν, ας πούμε, σε θέσεις κλειδιά στην παιδεία και όλα αυτά. Σημαίνει ότι το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι τίποτα. Συμμετέχει ως διανοούμενος σε εκπομπές ποιότητος. Ποιότητος. Σε εισαγωγικά, για μένα. Και για μένα, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πούμε ότι ο κύριος αυτός ο συγκεκριμένος, δυστυχώς, θα του πούμε κάτι. Να πάρει, εγώ προσωπικά δεν το συμβουλεύω, να φύγει από εκεί που βρίσκεται, διότι δεν τον βλέπω καθόλου καλά. Μα καθόλου καλά, γιατί όλοι αυτοί πληρώνουν κάποια στιγμή. Μα είμαι AIDS, θα πληρώσει. Και οπωσδήποτε θα γίνει αυτό, διότι είναι το κακό έλκος που γράφει ο Κυριός μας στη Διαθήκη και στην Αποκάλυψη, όπου γεμίζει ο κόσμος λόγω του σοδομητισμού, κύριε Ζαφυρακόπουλε, διότι ο σοδομητισμός είναι το βγδέλημα, είναι ό,τι χειρότερο βδελίσεται ο Θεός μας. Και το έχει αφήσει στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και την απέρριψαν ο Εβραιοσιονισμός και υιοθέτησαν τα ταλμουδιστικά βιβλία, διότι εκεί μέσα τους λέγει ότι τους ομοφυλόφιλους, τους σοδομίτες, γι' αυτό και κατέστρεψε τα Σόδομα, το γνωρίζετε, τους απεχθάνεται και όχι μόνο αυτό, αλλά αφήνει ρητή εντολή, θεϊκή εντολή, να εξοντώνονται με την ποινή του θανάτου, γράφει μέσα. Λοιπόν, ένας Θεός μέγας τα λέγει αυτά, που γνωρίζουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, εμείς υιοθετούμε οι χριστιανοί την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Την ακολουθούμε. Λοιπόν, πώς λοιπόν αφού ο Θεός ο ίδιος βδελίσεται το θέμα ομοφυλοφιλία, προσπαθούν όλοι αυτοί οι κύριοι της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων να μας περάσουν την ιδέα ότι εμείς είμαστε οι ανώμαλοι που δεν αποδεχόμαστε και ρατσιστές τους ομοφυλόφιλους και την ομοφυλοφιλία. Εμείς που δεν θέλουμε τα παιδιά μας να τα ντύνουμε τα αγοράκια με γυναικεία ρούχα για να τους αγοράζουμε κοριτσίστικα παιχνίδια. Δηλαδή να κάνουμε μια κοινωνία ομοφυλοφίλων, ομοφυλοφιλική, όπως την ήθελε και ο κύριος Βάνος Χατζηδάκης παλιά. Λυπούμαι που το αναφέρω αυτό, αλλά ο κύριος Χατζηδάκης πολύ παλιά, και έχω κάνει και δίσκο, λοιπόν, είχε δηλώσει σε μια συγκεκριμένη συνέντευξη της Όλγας Μπακομάρου στο περιοδικό Γυναίκα παλιά, είχε πει ότι εγώ επιθυμώ κυβέρνηση ομοφυλοφίλων. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να το αναφέρω αυτό. Λυπάμαι που έκανε αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, από εκεί και μετά μιλάμε παλαιά, στο παρελθόν. Λοιπόν, μακάρι όλοι αυτοί οι κύριοι, γιατί εγώ αποδέχομαι, κύριε Ζαφυρακόπουλε, και αποδέχομαι τους ομοφυλόφιλους ως εξής. Κατόπιν συντριβής και μετανοίας. Μόνον εάν μετανοήσουνε, και δηλαδή που ο κύριος μας το λέει ρητά, ότι δεν τους συγχωρεί με τίποτα. Λοιπόν, μόνον εάν μετανοήσουν και μπουν στον δρόμο τον διαφορετικό της μετανοίας και αρχίσει η κάθαρσης, μόνον τότε είναι αποδεκτή. Όχι αποδεκτή έτσι ως έχουν. Να μας τους πατρονάρουν, να τους διαφημίζουν και να μας λένε ότι εμείς είμαστε αφύσικοι και αυτοί φυσικοί. Ναι, λοιπόν, κυρία Δουράκη, μέχρι στιγμής προχωρούμε. Προχωρούμε στο περιοδικό. Στο περιοδικό, να θυμίσω ότι το θέμα που, επειδή περνάει ο χρόνος, που ναι, ναι, πρέπει να κατευθυνθούμε, ναι, ναι, στο στόχο με όλα αυτά, είναι την εισβολή που γίνεται στην αθωράκιστη πραγματικά ελληνική κοινωνία, και είναι αθωράκιστη από πάσης πλευράς. Ουδείς την προστατεύει, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο πνευματικός, ούτε ο δημοσιογραφικός κόσμος. Κανένας δεν προστατεύει. Λίγοι είναι οι δημοσιογράφοι, αν θέλετε, που την προστατεύουν αυτή τη στιγμή και προσπαθούν. Και βγάζω, αν θέλετε, τον εαυτό μου έξω. Εγώ δεν θέλω καμία ελαχίστην τιμή επί του θέματος. Ένα είναι το βέβαιο, ότι είναι. Το μικρόβιο έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε ουσιαστικώς βλέπουμε. Όταν βλέπουμε συνεντεύξεις Βαλιανάτου σε εφημερίδες, όταν βλέπουμε αναλύσεις τέτοιου τύπου για την κοκαίνη, αυτά που δείξατε στο ένα, στο άλλο περιοδικό, αντιλαμβάνεται ο τηλεθεατής πού βρισκόμαστε και από πού χτυπιόμαστε εκ των ένδρων πρωτίστως. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε πάντα στο στόχαστρο
Αφενός των Σκοπίων που είδαμε τώρα, η Τηλετόρα το έχει καταγγείλει αυτό από την αρχή. Και σας άκουσα και προχθές σε συγκεκριμένη εκπομπή, ναι, ότι υπάρχουν δύο εργοστάσια. Όταν το είπαμε, μας θεωρήσαν υπερβολικούς, κυρία Δουράκη. Όμως εσείς είχατε την πρωτιά και το είπατε, και μπράβο σας γι' αυτό. Δύο εργοστάσια ηρωίνης επεξεργασίας από την πρώτη ήδη που έρχεται από την Τουρκία. Λοιπόν, δίπλα μας, στα πλευρά μας αυτά, καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βγήκε επισήμως το κράτος το ελληνικό να καταγγείλει τα Σκόπια μόνο μέσα από αυτή την κατάσταση. Το έκανε ο κ. Παπαθεμελής προς τιμήν του. Το είπε. Λοιπόν, το είπε μόνο, ο κύριος Παπαθεμελής. Έθνος... Ο κύριος Παπαθεμελής το είπε. Ναι, να είναι, πούμε, ναι, την αλήθεια για τον άνθρωπο. Ότι είναι έθνος εγκλήματος. Έθνος ναρκωτικού. Έθνος, δηλαδή, σαθρό. Για τα Σκόπια. Για τα Σκόπια αναφερόμαστε. Λοιπόν, εδώ πρέπει και να... εδώ πρέπει να γίνει η μνήμα και πάλι ότι η ελληνική πλευρά θα έπρεπε αυτό να το καταγγείλει με τόσο έντονα χρώματα. Μόνον εκεί να στηριχθεί. Στο εξωτερικό και να στηριχθεί πάνω σε αυτό, αν δεν είναι δυνατόν, επειδή γνωρίζουμε πώς κινείται εδώ ο ξένος περιοδικός και ημερήσιος τύπος. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι και με πληρωμένες καταχωρήσεις να το από κάναμε. Από αυτούς κατευθύνονται δυστυχώς, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Ενώ κατευθύνονται... όπως με τα χρήματα θα μπορούσαν, ναι, να τα δημοσιεύσουν. Διότι άμα πάρουν χρήματα το δημοσιεύουν. Δυστυχώς. Έστω στη φτώχεια μας επάνω να τα πληρώσουμε αυτά, να τα δει ο κόσμος. Ότι το μεγαλύτερο χρήμα είναι τα ναρκωτικά. Ξέρετε ότι τα ναρκωτικά εξοπλίζουν κράτη κλπ. Το δολάριο είναι στην τιμή του χρηματιστηρίου, είναι το πρώτο. Αυτή είναι η υπόθεση του Νόρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι έγινε ακριβώς με τους αντινίστας. Ναι, να αναφερθούμε για να μας πάρει και ο χρόνος. Ναι, ακούτε τώρα προβολή μέσα από εδώ. Δεν υμνώ την Γκόκα, λέει εδώ, δεν την υμνώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάτι που σου δίνει τόση μεγάλη απόλαυση και απελευθέρωση μπορεί να σε στείλει στη φυλακή. Δηλαδή, λέει στα παιδιά μας ότι αυτό που σου δίνει τόση μεγάλη ευχαρίστηση και απελευθέρωση, πώς και δεν το έχουν αποποινικοποιήσει. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Το αναφέρει στη συνέντευξή της η κυρία ή σε δηλώσεις της προς το περιοδικό που είπαμε προηγουμένως. Κολτ. Κολτ. Λοιπόν. Που εξώφυλλο έχει, επαναλαμβάνουμε πάντοτε. Μάλιστα να το δείξουμε να πάλι. Να το δούμε πάλι. Αυτό έχει εδώ ακριβώς αυτό το πράγμα και εδώ από κάτω γράφει, στην πρώτη σελίδα, κυρία Δουράκη. Ναι, ναι, στην πρώτη σελίδα. Το έχω κάτω από το δέρμα μου, λέει. Για την Γκόκα. Για την Γκόκα. Είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Η κυρία λοιπόν αυτή και ο κύριος και όλοι αυτοί που μιλάνε είναι οι θαυμαστές της κοκαίνης. Καταλάβετε, τους έχουν βάλει να δώσουν συνέντευξη. Και λέει λοιπόν, άλλοι πάλι τα σφινώνουν, ακούτε, όταν γίνεται η διακίνηση, πώς γίνεται η διακίνηση της κοκαίνης. Τα σφινώνουν, τα βάζουν σε μία για να την περάσουν στα τελωνία κλπ. Που τους έχουν εντοπίσει αυτούς που εντοπίζονται εύκολα. Και τα περνάνε με ένα σπάγκο πλαστικό στο παχύ του σέντερο κατευθείαν. Και μετά αποδεύουν. Και τα βγάζουν. Λοιπόν. Λέει λοιπόν, και μόνο η προετοιμασία, δηλαδή η προετοιμασία... Οι τηλεθεατές παρακαλούν όλες τις εκφράσεις να τις λέτε ελεύθερα. Είναι στο πλευρό μας, έχετε υπόψη. Όλες οι εκφράσεις γιατί... έχουν υπόψη τα περί του ήθους της είναι... τηλετόρα και, ναι, της εκπομπής, ναι, και λέγονται όλα. Λοιπόν, και μόνο η προετοιμασία λένε, δηλαδή η προετοιμασία σαν και αυτό που είδαμε, η προετοιμασία, έτσι με τούτο εδώ, που το παίρνει με το σωληνάκι η προετοιμασία, σε ανεβάζει. Μόνον η προετοιμασία σε ανεβάζει, πριν ακόμα κάνεις χρήση, λέει, ανεβαίνεις. Κυκλοφορούν... Πού ανεβαίνεις? Ανεβαίνεις στον 7ο ουρανό. Μάλιστα. Δηλαδή, μόνον το ότι κάθεσαι να προετοιμαστείς για να τη σνιφάρεις, λοιπόν, καταλαβαίνετε, για να, την αναρωθήσεις, αναρωθήσεις με τη μύτη, ναι, ανεβαίνεις στον 7ο ουρανό. Λοιπόν, από εκεί και μετά λέει ότι εκτός το ότι ανεβάζει το πνεύμα, δημιουργεί και μεγάλη ένταση ερωτική, αλλά και μεγάλη διάρκεια στη σεξουαλική ερωτική πράξη, δηλαδή αντοχή στους άνδρες και στις γυναίκες. Ακούτε πώς το προπαγανδίζει αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε πάλι, σας παρακαλώ, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που μπήκαν τώρα στην εκπομπή, το σημείο που αναφέρει τα πρώτα, τα βασικά, τα επιγραμματικά, αυτά που πήρατε. Το πρώτο, πρώτο, εδώ. Αυτό όλο το κομμάτι, διαβάστε το για να ακούσουν το έσχος. Η λαχανιασμένη ανάσα ρουφάει με βουλιμία τη λαμπερή σκόνη. Είναι στο περιοδικό, είπαμε. Κολτ. Σε αυτό που μίλησα, το συγκεκριμένο. Του Φεβρουαρίου, αυτό που μίλησατε, ακόμη δεν έχουμε απάντηση. Απάντηση. Λοιπόν, η λαχανιασμένη ανάσα ρουφάει με βουλιμία τη λαμπερή σκόνη. Τώρα απλά πρέπει να περιμένω. Σε 5 λεπτά το πολύ, 1/4 θα συμβεί το θαύμα. Σίγουρο σαν το θάνατο. Θρασίσαν τη ζωή. Αίσθηση μοναδική και αναπάντεχη. Διαφορετική από τη φυσική πορεία των πραγμάτων.
στέλνει στο διάολο τη μελαγχολία. Τα μάτια σπινθυροβολούν και οι κόρες διαστέλλονται, ξερνώντας γοητεία, ακούτε έκφρασης, ξερνώντας γοητεία, ότι όποιος παίρνει και κάνει χρήση κοκαίνης είναι γοητευτικός, έχει γοητεία, γκλάμορους. Το στόμα χλωμιάζει. Εφορία, ειδονή και έρωτας συνυπάρχουν σε ένα ξέφρενο χορό. Είμαι ευτυχισμένη, σίγουρα καβ. Εντάξει, με καβ. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ναρκωτικό δεν είμαι. Σήμερα λέει συνυπάρω εδώ και αύριο συνυπάρω στο Μεξικό, στη Νέα Υόρκη και παντού. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να μπω φυλακή για το καταραμένο αυτό διαγερτικό. Λέει αυτή. Ναι, προσέξτε, λέει αυτή εδώ. Σνιφάρω εδώ και αύριο είμαι στη φυλακή. Μάλιστα. Αλλά χαίρεται, δηλαδή, με όλο αυτό το πράγμα, χαίρεται που θα είναι. Στο διάβολο λέει η επιστροφή. Μάλιστα. Βλάβε. Να προσθέσω εγώ, κυρία Δουράκη, ένα λεπτό. Ναι. Για να αντιληφθεί ο τηλεθεατής τη ζημιά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και στα ελληνικά νιάτα, αρκεί να αναφέρω το στοιχείο, το υπενθυμίζω, γιατί πολλοί μπορεί να το έχουν περάσει. Που λέμε εξαπαλώνων ήχων, να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. Μία στις τέσσερις ελληνικές οικογένειες έχουν ήδη ένα θύμα από ναρκωτικά, τα διάφορα ναρκωτικά. Να αναφέρω επίσης ότι παίρνω το απόσπασμα εδώ από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία και διαβάζω «Άρχισα 10 ετών». Παιδί, λέγει αυτό, στην τρυφιεθερή ηλικία λοιπόν, Θεσσαλονίκη είναι η ανταπόκριση. Των 10 χρόνων είχαν την πρώτη τους επαφή με τα ναρκωτικά δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη. Δεν αναφέρει τα ονόματα, οι εφημερίδες για λόγους αυτονοήτους. Κατά τον ιατροδικαστή κύριο Τσούγκα, προσέξτε που έχουμε φτάσει με την προβολή των ναρκωτικών, πέρα από την επίδυση που γίνεται δηλαδή, πώς βγάζουμε εδώ από μέσα με δικούς μας μέντορες των ναρκωτικών. Στα ίσια το λέμε αυτό, ευθέως και κατάμουτρα, πώς βγάζουμε τα ίδια μας τα μάτια. Λοιπόν, το 46,6% αγαπητοί τηλεθεατές δοκίμασε τα ναρκωτικά πριν κλείσει τα 16. Αυτό προκύπτει από έρευνα του επιτήμου καθηγητού ιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Τσούγκα. Η μισή Ελλάδα. Είμαστε που είμαστε με το δημογραφικό που αναφέρατε προηγουμένως με προβλήματα. Τελειώσαμε. Μας αποτελειώνουν και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η επίθεση, κυρία Δουράκη, θέλω αυτό το πράγμα να συγκεκριμοποιήσω και συγγνώμη που κουράζομαι την έντασή μου, αλλά δεν μπορώ μπροστά σε αυτό το βαθμό και θα μιλάω έντονα όταν μιλάω για αυτά τα ζητήματα. Ναι. Δεν μπορώ δηλαδή. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ακόμη ένας εχθρός της Ελλάδος απέναντι, αν θέλετε, στην Αλβανία, αν θέλετε στην Τουρκία. Μα είναι ο χειρότερος εχθρός. Εδώ είναι ο χειρότερος εχθρός. Μας επιτίθενται με αυτού του τρόπου, εξοντώνεται η Ελλάς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το 46,6% των νεοελλήνων χτυπημένο από ναρκωτικό. Έτσι. Και μάλιστα τη φύτρα του ελληνισμού. Και εν τη αυτή περιπτώσει ερχόμαστε, κυρία Δουράκη, να πούμε για όνομα του Θεού ποιος θα μας προφυλάξει. Εμείς ήδη, κύριε Ζεφυρακόπουλε. Κράτος δεν υπάρχει, πρέπει να το καταλάβουμε. Το επίσημο κράτος διακινεί τα ναρκωτικά. Εγώ το καταγγέλω από εδώ. Σας μιλάω. Κυρία Δουράκη, μην το λέτε αυτό. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, είναι η άποψή μου, κύριε Σεφυρακόπουλε. Δεν μπορείτε να την καταθέσετε από αυτή την εκπομπή. Έχετε την άποψη. Το επίσημο κράτος. Αλλά δεν θέλω. Εγώ δεν την ακούει το κανάλι. Εντάξει. Το κανάλι μπορεί να μην την ακούει. Αλλά μου επιτρέψετε και εμένα να πω την άποψή μου. Το επίσημο κράτος τι εννοείται, κυρία Δουράκη, αφού το λέτε. Μιλάω ότι. Είμαι υποχρεωμένο να σας αντικρούσω. Μέσα από την αστυνομία και μέσα από την αστυνομία και πολιτική είναι αναμεμειγμένη στα μεγάλα τεράστια ποσά και στις εμπορίες που γίνονται. Έχετε συγκεκριμένα ονόματα, ιδρυτές, κυρία. Μα ήδη αυτό το έχουν καταγγείλει και το έχουν γράψει επανειλημμένως. Αυτό δεν τους πιάσει επαυτοφόρο την ώρα που κάνουν έξω. Αφήστε το λοιπόν το θέμα. Στο Αιγαίο Πέλαγο, στις ανταλλαγές, ας πούμε. Στο πρώτο σκέλος μπορεί να έχετε δίκιο. Έχουν συλληφθεί αστυνομικοί, ορισμένοι αστυνομικοί που είχαν ανάμειξη με ναρκωτικά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κατευθείαν για όλο το κράτος. Δεν θέλω να το δεχτώ. Αμερική, κύριε Ζεφυρακόπουλε, στην Αμερική οι επίσημοι πατρόνοι και οι νονοί και οι βαρόνοι είναι και οι κρατικοί βαρόνοι εκτός από τους βαρόνους της κόκας στην Βολιβία και εκεί στο Περού. Ναι. Λοιπόν, και εδώ παντού σε όλα τα έθνη. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω το εξής. Για μερικά λεπτά λέει, εδώ να δείτε πώς το προβάλλουν. Για μερικά λεπτά αισθάνθηκα Θεός. Θεός.
Αυτά γίνονται πλήρη περιγραφή, βλέπω, ναι. Και λέει ζαχαρωμένοι εφιάλτες, τι το θέσαι, σαν, κουταλάκι. Ναι, ναι, το κουταλάκι. Σαν να ήμουν σε έναν παράδεισο. Το παίζουμε κιόλα στο θέμα, βεβαίως. Το κάνουμε εύκολο που λέμε. Ακούτε πώς το λένε στα παιδιά. Για μερικά λεπτά αισθάνθηκα Θεός, σαν να ήμουν σε έναν παράδεισο που δίνει κλειδιά σε εκλεκτούς. Που δίνει κλειδιά σε εκλεκτούς. Δηλαδή, και παρακάτω λέει, τι μου θυμίζεις. Έχω που δεν έχω γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου με την κόκα, όμως όταν παίρνω κόκα αισθάνομαι φοβερή ευκινησία. Μία φορά πήδησα με τα πόδια ενωμένα σε ένα ψηλό τραπέζι χωρίς να κουνηθεί ένα βάζο και ένα τασάκι και τρία ποτήρια που βρισκόταν στο τραπέζι. Επήδηξε στο τραπέζι με την κόκα, απέκτησε τρομερή ευκινησία. Ακούτε, το παιδί λοιπόν που διαβάζει αυτό θα χρησιμοποιήσει την κόκα για να κάνει τη συγκεκριμένη αναπαράσταση εδώ του εγκλήματος, να πηδήξει και αυτό με την ευκινησία του επάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, θα πέσει κανένα ποτήρι και κανένα. Καταλαβαίνετε με τι ύπουλους τρόπους του το περνάει. Ότι γίνεσαι ευκίνητος, γίνεσαι θεός, γίνεσαι εκλεκτός. Λοιπόν, όταν έχεις το ναρκωτικό αυτό. Και παρακάτω, δυστυχώς αυτή η φράση, το καταλαβαίνετε αυτό, πρέπει να την πούμε έτσι όπως τη γράφει το περιοδικό. Μάλιστα, ναι, δεν μπορούμε να την πούμε. Δεν μπορούμε να την πούμε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Είναι φοβερή. Λοιπόν, έπειτα, συναρπάζει λέει. Συναρπάζει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα τραγουδιστικό. Αρχίζεις και τραγουδάς. Και μας υπεξηγεί, νομίζω, μάλιστα, ο δημοσιογράφος που υπογράφει. Συναρπάζει. Ναι, ναι, δεν θέλω να. Όχι, όχι, να μην το πούμε. Σε αυτά. Λέει, λοιπόν, συναρπάζει και εντός παρενθέσεως μας υπεξηγεί. Διαβάζεται και τραγουδιστά. Μάλιστα. You cannot beat the feelings, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Ένας Άγγλος κοινωνιολόγος και μας το λέει. Αναφέρει πάλι. Από ποιο περιοδικό διαβάζουμε πάλι. Από το Colt το συγκεκριμένο. Για να μην πέσει η ευθύνη στο περιοδικό και φανεί το περιοδικό ότι καταγγέλει, εδώ να δείτε την υποκρισία αυτή, λέει ότι ένας Άγγλος κοινωνιολόγος και όχι εμείς, ένας Άγγλος, ένας, ναι, έγραψε ουσιαστικά, λέει όχι εμείς, αλλά μας, ναι, το δείχνει κιόλας, ναι, έγραψε ουσιαστικά ότι 770 τόνοι φύλων κόκας που εξάγει το Περού στη ΣΥΠΑ προορίζονται για τα εργοστάσια της Coca-Cola. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και αυτό βεβαίως έχει γίνει. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ σε ό,τι αφορά τη λέξη Coca-Cola πώς, ναι, χρησιμοποιεί, ναι, το συνθετικό, ναι, κόκα. Μα είναι διαγερτικό, κυρία Σαφυρακόπουλε. Το ποτό αυτό, δεν βλέπετε ότι τα παιδιά μας έχουν τρελαθεί και αντί για νερό πίνουν Coca-Cola και έχουν υιοθετήσει τον αμερικάνικο τρόπο ζωής. Και όχι μόνο πίνουν Coca-Cola, αλλά έχει γίνει απαραίτητο ποτό στο τραπέζι των Ελλήνων, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, διότι διεγείρει, εγώ ούτε που το έχω βάλει στο στόμα μου. Μία φορά ήπια Coca-Cola και κάθισα 48 ώρες άϊπνη. Είναι το διεγερτικό, διότι γράφει μέσα συγκεκριμένα το περιοδικό ότι υπάρχει η ουσία της κοκαΐνης, των φύλων δηλαδή, που τη χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο. Δεν το ξέρουμε, δεν, το λέει δεν, μέσα, μπο, δεν το μπορούμε. Λέει μέσα. Κυρία Δουράκη, ναι, αφήστε, διότι λοιπόν, να κάνουμε μέσα αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, με εταιρείες, με τόνα μετάλλο, λοιπόν, είναι μια εκδοχή που την οποία λοιπόν, δεν μπορούμε να την προχωρήσουμε. Να πούμε, κύριε Σαφυρακόπουλε, ναι, να πούμε. Ναι, να εξηγήσω, ναι, εμείς αναφέρουμε τι έγραψε το περιοδικό. Ωραία, το περιοδικό, μα το περιοδικό. Για την Coca-Cola. Δεν αναφέρουμε τίποτα. Κέντρα παραγωγής είναι Τουρκία, Βολιβία, Πακιστάν, Μεξικό, Κεντρική Αμερική, Ινδία κλπ. Κέντρα κατεργασίας που κάνουν τα πολύ σκληρά ναρκωτικά είναι στα περισσότερα κράτη. Ειδικά όμως τα Σκόπια, αυτό που το αναφέρατε και εσείς και το κανάλι. Τα ναρκωτικά χωρίζονται σε κατηγορίες. Βαρβιτουρικά, αμφεταμίνες, τοξικές ουσίες, το LSD το οποίο είναι χημικό κατασκεύασμα, το ξέρετε αυτό, και έχει καταστρέψει και σου δημιουργεί την τάση να πετάξεις και έχουν πέσει παιδάκια και παιδάκια από ουρανοξύστες, από πολυκατοικίες κλπ. Φυσικές ουσίες, όπως είναι το χασίς, συνδική κάναβης, χημικά κλπ. Εγώ πάντως προσωπικά, κύριε Σαφυρακόπουλε, θεωρώ τους χρήστες, τους θεωρώ, δηλαδή τους θεωρώ ασθενείς. Τους εμπόρους τους θεωρώ κτίνη που πρέπει να επανέλθει η ποινή του θανάτου για την εμπορία ναρκωτικών. Μα τι λέτε, κυρία Δουράκη, εδώ τους βγάζουν με άδεια. 62 έμποροι, ποιος θα κατευθύνει αυτά. 62 έμποροι εφήγανε από τις φυλακές τις ελληνικές. Πού πήγανε αυτοί οι 62 έμποροι και έχουμε τα παιδάκια, τα θύματα μέσα και δεν βγαίνουν ποτέ. Λοιπόν, για ποιο κράτος μιλάμε. Πέραν αυτού, για έναν οικονομικό, ναι, κρατούμενο φαντάζομαι ότι τέτοιες διευκολύνσεις δεν υπήρξαν. Κύριε Σαφυρακόπουλε, παλιά το FBI είχε δηλώσει στην Αμερική ότι την εποχή του Ρίγκαν τώρα μιλάμε, ότι σε 24 ώρες μπορούν να τα καταργήσουν όλα όταν θελήσουν. Αυτοί όμως οι επίσημοι τα διακινούν. Λοιπόν, γίνεται διακίνηση μεγάλη των ναρκωτικών από αυτούς. Οι εξοπλισμοί προέρχεται από το βρώμικο χρήμα, το ξεπλυμμένο και τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά τώρα, κυρία Δουράκη, προσέξτε με. Ζητώ την επίοικιά σας. Σε ό,τι αφορά την συνέχεια της εκπομπής,
το κέντρο το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή όλη την υπόθεση, το οποίο ήδη έχουμε συμφωνήσει να το καταγγείλουμε και το οποίο θέλει να χτυπήσει την καρδιά του ελληνισμού. Ναι. Και ό,τι άλλο θέλουμε να προσθέσουμε πάνω στο θέμα αυτό, κυρία Δουράκη, θα το κάνουμε στην επόμενη Παρασκευή. Με αυτό, γιατί δεν ολοκληρώσαμε. Ναι, το υποσχόμεθα, διακόπτεται πλέον το θέμα, διότι πρέπει να βγει και το δελτίο ειδήσεων. Δεν ολοκληρώσαμε. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε και την υπόλοιπη δουλειά του καναλιού, μόνο το θέμα είναι φλέγον. Είναι τεράστιο είναι το τεράστιο. Θέμα, είναι τεράστιο και θα επανέλθουμε. Προσωπικό σας υπόσχομαι ότι την επόμενη Παρασκευή, με όλη την προετοιμασία που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω θερμώς για την πρώτη φάση της εκπομπής. Ναι. Το θέμα δεν κλείνει σήμερα και μισή ώρα να πάρουμε ακόμη μετά το δελτίο ειδήσεων δεν κλείνουμε. Θα σας υπόσχομαι ενώπιον των τηλεθεατών, το λέγω, την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε. Όχι, θα ήθελα κύριε Ζεφυρακόπουλε εδώ πριν λίγο πριν κλείσετε, την ίδια ώρα. Να πω να πέστε μία λέξη, αν θέλετε μία φράση. Ειδικά για τη μορφήνη, το ναρκωτικό αυτό που παλιά είχε εφευρεθεί κλπ. Και ήταν φοβερό και το χρησιμοποιούσαν και ήταν μορφινομανείς οι περισσότεροι των ασθενών και εμείς και χωρίς να είναι ασθενείς. Εδιαιδόθηκε και έπαψε η μορφήνη, ας πούμε, να κυκλοφορεί σαν τύπου ναρκωτικά. Από τον καιρό που ανεκάλυψε η εταιρεία Bayer και διαφήμισε η εταιρεία Bayer. Λοιπόν, προσέξτε, η εταιρεία Bayer που βγάζει ασπιρίνες. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν βλέπουμε αυτά τα μεγάλα κεφάλαια, τους κολοσσούς, την ηρωίνη, την οποία η ηρωίνη έλεγε και διαφήμιζε για την ηρωίνη η εταιρεία Bayer, τότε όταν πρωτοανακαλύφθηκε, ότι είναι το μόνο ναρκωτικό που δεν δημιουργεί εξάρτηση. Δηλώσεις της εταιρείας Bayer αυτά. Τις έχετε αυτές τις δηλώσεις. Προσέξτε τι λέτε, γιατί εκθέτετε και το κανάλι. Λοιπόν, θα τα φέρω στην επόμενη. Να τα φέρετε στην επόμενη εκπομπή, στην επόμενη κυρία Δουράκη. Λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι, ακούσατε το πρώτο σκέλος. Η εκπομπή είναι κατευθείαν, όπως την ακούτε, ζώσα εκπομπή. Δεν έχει καμία προδιαγραφή, θα το έχετε αντιληφθεί, είναι ελεύθερη η συζήτηση. Δεν έχει όριο προκειμένου να προφυλάξει το έθνος και την κάθε μια ελληνική οικογένεια. Δεν έχει καμία αναστολή, να το πούμε από την πλευρά, δηλαδή τι, καταγγελίας όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Σε γενικό πλαίσιο αντιλαμβάνεστε ότι εμείς εκτιθέμεθα απεριόριστα και η κυρία Δουράκη και ο Όμιλον για τα στοιχεία που παρουσιάζουμε. Βεβαίως από το σημείο που δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο και υπάρχει μία ένδειξη, μπορεί να το πει η κυρία Δουράκη, αλλά είδατε ότι το κανάλι αποστασιοποιήθηκε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το νομικό μέρος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα στραφούν εναντίον μας. Είναι βέβαιον. Επαφιόμεθα όμως στην αρετή σας ότι είσαστε δίπλα στο κανάλι, ότι πραγματικά αντιλαμβάνεστε το στόχο τον οποίο εξυπηρετεί και ο στόχος είναι, και ας υποθούν ακόμη και υπερβολές, να το πω ευθέως, ακόμη και να υποδεί και κάτι παραπάνω από όσο είναι το μέγεθος το πραγματικό. Σημασία έχει ότι πρωτεύει ο στόχος η προφύλαξη της δικής σας της οικογένειας, της δικής μας, όλων μας, του ελληνικού έθνους και πιο πέρα απ' όλα του ελληνισμού, ο οποίος στην επόμενη φάση, στην επόμενη εκπομπή θα καταγγελθεί από πού απειλείται. Θα το πούμε ευθέως πλέον και η κυρία Δουράκη και εγώ, αν και ήδη έχουν γίνει νήξεις και από τους δύο σε προηγούμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, την επόμενη Παρασκευή στις 11 η ώρα πάλι μαζί.